Δήμερη απεργία έχουν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για την απεργία των εκπαιδευτικών μας μιλάει η πρόεδρος της Ελμέρου Ολίδας, Φιλιό Χαρίτου. Σήμερα καθηγητές και δάσκαλοι απεργούν. Και αύριο απεργούν μαζί με όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους, αφού έχει προκηρύξει η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΔΗ απεργία. Εμείς ζητήσαμε για άλλη μια φορά να βγούμε και να μιλήσουμε στους κατοίκους αυτής της πόλης, γιατί τα προβλήματα της εκπαίδευσης, που δεν είναι καινούρια, το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί σε τόσο πολύ μεγάλο βαθμό, που δεν μας μένει τίποτα άλλο, που οι αγώνες μας αρχίσουν να παίρνουν όλο και πιο σοβαρές μορφές, διότι ζούμε σε ένα σχολείο που το βλέπουμε συνέχεια να υποβαθμίζεται. Ο Καλλικράτης έρχεται να αυξήσει ακόμα πολύ τα σοβαρά προβλήματα που είχαν ήδη τα σχολεία. Λέγαμε εδώ και χρόνια ότι δεν πάει άλλο με αυτό το σχολείο που βγάζει αγράμματους μαθητές σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Βλέπουμε τα εξεταστικά συστήματα να αλλάζουν διαρκώς. Βλέπουμε τους μαθητές μας να οθούνται στην παραπαιδεία και τους γονείς να βάζουν όλο και πιο βαθιά την τσέπη, το χέρι τους στην τσέπη. Βλέπουμε ακόμα να αντιμετωπίζονται τα σχολεία σαν εδώ και χρόνια, σαν μια επιχείρηση που πρέπει να έχει κέρδη, να πηγαίνει καλά. Για μας το σχολείο πρέπει να παρέχει μόρφωση. Και αυτό είναι το ζητούμενο για όσους δουλεύουμε σε αυτό το σχολείο, το δημόσιο, που τα αγαπάμε, που το πονάμε και που θέλουμε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν μπορούμε όμως να μιλάμε για καλύτερη λειτουργία όταν είναι σχεδόν σίγουρα τα τριαντάρια τμήματα σε όλα τα σχολεία του νομού μας. Και στα σχολεία του Ναυπλίου τα τριαντάρια τμήματα, σχεδόν τριαντάρια, είναι γεγονός των τελευταίων χρόνων που έχει να κάνει άμεσα με το κτηριακό πρόβλημα. Όπως θα γνωρίζετε, πίσω εδώ πέρα θα δείτε τις λιώμενες κατασκευές. Στα γυμνάσια η κατάσταση είναι εκρηκτική. Ένα τρίτο γυμνάσιο είναι απαραίτητο και χρόνια το διεκδικούμε. Έχει ιδρυθεί μονάχα στα χαρτιά. Όσον αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα που βλέπετε το νέο λύκειο, αυτό στα πλαίσια αυτού του νέου σχολείου, κατά τα αμερικάνικα πρότυπα, μόνο μόρφωση δεν πρόκειται να παρέχει στους μαθητές. Γενικά δεν μπορούμε να σκεφτούμε ένα σχολείο το οποίο θα χρηματοδοτείται και από τους ιδιώτες εφόσον πηγαίνει καλά. Και τι σημαίνει αυτό το καλά? Πώς θα μετρήσουμε την απόδοση ενός σχολείου? Με την επιτυχία στα ΑΕ και τα ΤΕΗ ή με το αν βγάζει μορφωμένους μαθητές? Πώς θα κοιτάξουμε εμείς στα μάτια τους μαθητές μας και θα τους πούμε ότι αύριο θα έχουν δουλειά και που δεν θα έχουν δουλειά? Πώς θα σπουδάσουν, και ακόμα και αν σπουδάσουν, που πρέπει να πληρώσουν πολύ, πολύ οι γονείς τους για να σπουδάσουν, τι μέλλον τους περιμένει? Επειδή τα προβλήματά μας δεν είναι ξεκομμένα από τα προβλήματα ολόκληρης της κοινωνίας, ζητάμε τη συμπαράσταση των γονιών, των μαθητών, όλης της κοινωνίας, για να βάλουμε ένα φραγμό σε αυτό που συμβαίνει σήμερα και που πρόκειται να ενταθεί στο μέλλον. Το μνημόνιο για την παιδεία δεν μπορεί να περάσει. Ζητάμε να πάρθουν άμεσα πίσω όλα τα μέτρα που πάρθηκαν, να ενισχυθούν τα σχολεία με εκπαιδευτικό προσωπικό και να αλλάξουν τα προγράμματα σπουδών προς όφελος αυτής της νέας γενιάς που εμείς έχουμε κληθεί να υπηρετούμε. Αυτό που θέλουμε να γίνει κατανοητό είναι ότι εμείς δεν απεργούμε σήμερα με στενά κλαδικά αιτήματα. Δεν απεργούμε σαν μια συντεχνία. Απεργούμε για όλη τη χώρα, για το καλό του λαού και του τόπου. Ένα υποβαθμισμένο σχολείο, ένας απαξιωμένος δάσκαλος είναι ζημιά για όλη τη χώρα. Οι χρηματοδοτήσεις έχουν μειωθεί σε τέτοιο βαθμό που υπάρχουν σήμερα σχολεία που δεν έχουν ούτε ένα ευρώ για βασικές λειτουργικές δαπάνες. Ένα άμεσο αίτημα είναι να δοθεί επιτέλους η χρηματοδότηση που ακόμα οφείλεται από το προηγούμενο έτος. Όσο η κοινωνία φτωχαίνει και παράλληλα φτωχαίνει και η παιδεία, είναι πολύ ζωφερό το μέλλον αυτής της χώρας. Από την πλευρά μας, με απόφαση του συνδικάτου μας, με απόφαση της ΟΛΜΕ, ύστερα από πρωτοβουλίες τοπικών ΕΛΜΕ, θα γίνει και στην Αργολίδα αυτό, σαν μια ένδειξη αλληλεγγύης απέναντι στην κοινωνία που χυμάζεται σήμερα, θα ξεκινήσουμε μια σειρά μαθημάτων αλληλεγγύης, όπως τα ονομάζουμε, μια προσφορά του καθηγητή που θέλει να σταθεί δίπλα σε όλη την κοινωνία, δωρεάν μαθημάτων, ώρες μεσημεριανές, σε
αντικατάσταση αλλά και σε αντίδραση και ως αντίδραση απέναντι στην περικοπή, όπως ξέρετε, των μαθημάτων πρόσθετης διδακτικής στήριξης και της ενισχυτικής δασκαλίας των γυμνασίων που έχει περικόψει αυτή η κυβέρνηση. Θα είναι, ναι, σαν μια ιδέα για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα πραγματικό σχολείο που οι αδύναμοι μαθητές, οι μαθητές που και οικονομικά δεν έχουν τη δυνατότητα, θα στηριχτούν από τον δάσκαλό τους που καλείται τώρα να σταθεί δίπλα σε μια κοινωνία που αντιμετωπίζει ολόκληρη πια μια συνολική επίθεση περικοπής δικαιωμάτων, μισθών, συντάξεων, γιατί να το πούμε και αυτό. Σήμερα, ειδικά στην παιδεία, η αύξηση των ορίων ηλικίας για τη συνταξιοδότηση. Η μείωση, η δραστική μείωση κάθε χρόνο, έχουμε τους μισούς διορισμούς των διορισμών, οδηγεί πια σε ένα σχολείο όπου οι δάσκαλοι θα είμαστε μεγαλύτερη σε ηλικία και άρα δεν θα μπορούμε να προσφέρουμε, δεν θα έχουμε το δυναμισμό και το κουράγιο, θα είμαστε λιγότεροι και θα κάνουμε μάθημα σε περισσότερους μαθητές, οι οποίοι θα στηβάζονται όλο ένα σε πιο υποβαθμισμένα σχολεία.